Ποιο είναι το μέλλον για την Κολομβία? Μετά από περισσότερο από μισό αιώνα σύγκρουσης με τις επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις Κολομβίας, οργάνωση γνωστή ως FARC, η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία μοιάζει να βάζει τέλος στη σύγκρουση, χαρίζοντας τον Χουάν Μανουέλ Σάντος το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο πρόεδρος είναι μαζί μας εδώ στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Υπάρχουν καλά νέα στην Κολομβία. Αν και το μελάν είναι νοπό πάνω στην ειρηνευτική συμφωνία, η εφαρμογή της σας φαίνεται να πηγαίνει με βάση το πλάνο? Ναι, συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Το 100% των όπλων που έχουν στα χέρια τους οι FARC έχουν παραδοθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι πραγματικά το τέλος της FARC, που ήταν μια ένοπλη ομάδα και τώρα δεν έχει όπλα. Δεν είναι πλέον οργάνωση ανταρτών, αλλά έχουν γίνει νόμιμο πολιτικό κόμμα. Αυτό είναι το θέμα της ειρήνης. Πώς μπορείτε να ξέρετε ότι το 100% των όπλων έχουν παραδοθεί? Πώς μπορείτε να είστε τόσο βέβαιος? Κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν είναι 100%, αλλά κάθε μέλος των ανταρτών έχει καταγραφεί. Πρέπει να υπογράψουν μια δήλωση ότι ποτέ ξανά δεν θα χρησιμοποιήσουν όπλα. Κάθε όπλο είναι καταχωρημένο. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή διαδικασία. Εάν συγκρίνετε τη διαδικασία με τη FARC σε σχέση με άλλες ειρηνευτικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο, αυτή είναι ίσως η πιο σοβαρή και συγκεκριμένη, με την έννοια του ελέγχου του αφοπλισμού των όπλων. Αλλά οι επικριτές σας θα σας πούνε ότι έχετε δείξει επιείκεια στην FARC, στην προσπάθειά σας να πετύχετε τη συμφωνία, στην προσπάθειά σας να φτάσετε στον αφοπλισμό. Τι λέτε γι' αυτό? Οι επικριτές μου αυτό που θέλουν από μένα είναι απλά να εξαφανίσω τη FARC με στρατιωτικά μέσα. Αυτό θα παρέτεινε τον πόλεμο για ακόμη 30 ή ακόμη και 40 χρόνια. Ή ήθελαν να τους βάλω στη φυλακή για 40 χρόνια. Εάν τους ζητήσετε να πάνε στη φυλακή για 40 χρόνια, δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ τα όπλα τους. Σε μια ειρηνευτική διαδικασία πρέπει πάντα να σχεδιάζεται μια γραμμή ανάμεσα στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Ηρωνικό ή όχι, αναγνωρίζετε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά στην Κολομβία δεν είστε πολύ δημοφιλείς. Η δημοτικότητά σας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Πώς το εξηγείτε αυτό? Επειδή ο πόλεμος είναι πολύ εύκολος και πολύ δημοφιλής, ήμουν υπουργός άμυνας και πολύ αποτελεσματικός, γι' αυτό και εκλέχτηκα πρόεδρος. Η επίτευξη της ειρήνης σημαίνει ότι συζητάτε με τους εχθρούς και αρχίσετε να κάνετε συναλλαγές για να επιτύχετε την ειρήνη. Η FARC δεν είναι αρεστή. Έχουν διαπράξει κάθε είδους φρικαλαιότητες τα τελευταία 50 χρόνια. Κάποιος με αποτελεσματικό τρόπο πλέον συζητά μαζί τους και κάνοντας παραχωρήσεις είναι κάτι που δεν είναι πολύ δημοφιλές ή αποδεκτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η ειρήνη είναι πολύ καλύτερη από τον πόλεμο και η Κολομβία θα αναπτυχθεί όπως ποτέ άλλοτε μετά από αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία. Υπάρχουν εκλογές μόλις το επόμενο έτος και η αντιπολίτευση είναι πολύ πρόθυμη να διαλύσει αυτή τη συμφωνία. Είστε πεπισμένος ότι θα συνεχιστεί και μετά τη διακυβέρνηση από εσάς? Η ειρήνη είναι μη αναστρέψιμη αυτή τη στιγμή. Όποιος κερδίσει στις εκλογές δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Να σκεφτεί δηλαδή ότι οι FARC μπορούν να εξοπλιστούν ξανά, να επιστρέψουν στα βουνά και να αρχίσουν τις μάχες. Είναι όμως πολύ ανήσυχοι που οι FARC θα κατέχουν θέση στην κυβέρνηση. Για παράδειγμα, έτσι μπορούν να την ανατρέψουν. Το Σύνταγμα είναι αυτό που επιτρέπει στη FARC να γίνει μέλος του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι κομμάτι κάθε ειρηνευτικής συμφωνίας παντού στον κόσμο. Εάν συγκρίνετε αυτό που κάναμε στην Κολομβία με άλλες ειρηνευτικές διαδικασίες, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου που μια ένοπλη ομάδα ανταρτών παραδίδει τα όπλα και δέχεται να κριθεί και να καταδικαστεί. Αυτό δεν συνέβη ποτέ πριν. Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία. Πρόκειται για μια ειρηνευτική διαδικασία που, παρόλο που έχετε πει ότι είναι Κολομβιανοί, έπρεπε να βασιστείτε στη διεθνή κοινότητα για υποστήριξη. Πρόσφατα συναντήσατε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Πώς είδατε την υποστήριξή του στην ειρηνευτική διαδικασία? Ήταν πολύ σαφής στη συνέντευξη τύπου για την ειρηνευτική διαδικασία.
Δεν ανέφερε την ειρηνευτική διαδικασία στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι υποστηρίζει την Κολομβία. Υπάρχει στήριξη από το Κογκρέσο. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ψήφισε την αύξηση της στήριξης για τη μεταπολεμική περίοδο. Δεν μπορούσαν να είναι πιο σαφείς στις προθέσεις τους. Ευτυχώς είχαμε μια πολύ καλή διμερή σχέση τόσο με τους Δημοκρατικούς όσο και με τους Ρεπουμπλικάνους. Και αυτό που έκανα κατά την πρώτη μου επίσκεψη στην Ουάσιγκτον ήταν να επικυρώσω τη σχέση αυτή. Προφανώς συνεργάζεστε επίσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Αυτό φάνηκε ότι ήταν πιο σημαντικό για τον Ντόναλντ Τραμπ από την ειρηνευτική συμφωνία. Ήταν αρκετά κατηγορηματικό στην προσέγγιση του στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, λέγοντας «χτίζουμε τύχη». Συμφωνείτε μαζί του? Η διακίνηση ναρκωτικών είναι σαν μια αλυσίδα που πρέπει να σπάσουμε κάθε κρίκο της με τις κατάλληλες μεθόδους. Πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί για τους εμπόρους, για αυτούς που κερδίζουν πολλά. Πρέπει να είμαστε λιγότερο σκληροί για τον αγρότη και τον χρήστη εδώ στην Ευρώπη, τον χρήστη στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελεί μέρος του προβλήματος. Είναι στην υπευθυνότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης και αυτό που προσπαθεί να επιτύχει η Κολομβία είναι μια πιο αποτελεσματική και ρεαλιστική προσέγγιση στον πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών. Το χτίσιμο τείχων είναι ρεαλιστικό? Αν χτίσεις ένα τείχος, τα ναρκωτικά θα περάσουν το τείχος. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι πιο ρεαλιστική προσέγγιση για να είναι πιο αποτελεσματική. Τα καλύτερα τείχη που μπορείτε να οικοδομήσετε είναι η οικονομική ανάπτυξη για την Κεντρική Αμερική, για την Νότια Αμερική, ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν το κίνητρο να πάνε στα βόρεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη. Το καλύτερο τείχος είναι η οικονομική ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Όταν μιλάμε για την οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο κοκαίνης είναι ένα πρόβλημα για την Κολομβία, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαίνης στον κόσμο. Είμαστε ακόμη, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη εξακολουθούν να είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές. Έτσι συνεργάζεστε μαζί τους? Εργαζόμαστε πλάι-πλάι με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια χώρα δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών. Δύο χώρες δεν μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών. Πρέπει να είναι πολυμερής προσέγγιση για να καταπολεμήσουμε κάθε κρίκο της αλυσίδας στη διακίνηση των ναρκωτικών. Αναφέρατε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ για την οικοδόμηση της ειρήνης. Πού θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα? Σε πολλά πράγματα, για παράδειγμα στην αποναρκοθέτηση, καθώς είμαστε μετά το Αφγανιστάν η δεύτερη χώρα στον κόσμο με ναρκοπαίδεια. Πρέπει να δώσουμε στους χωρικούς και σε όσους βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων μία εναλλακτική λύση. Να φτιάξουμε δρόμους, να χτίσουμε σχολεία και νοσοκομεία. Πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε τους αντάρτες να γίνουν κανονικοί πολίτες. Είναι μια μεγάλη πρόκληση μετά την εμπόλεμη σύγκρουση. Προφανώς δεν ήταν εύκολο το μονοπάτι που οδήγησε σε αυτή την ειρηνευτική συμφωνία. Ποια ήταν τα πρότυπα που είχατε προωθώντας τη? Πώς θα αξιολογούσατε τα δυνατά σας σημεία αλλά και τις αδυναμίες σας? Έχω πολλές αδυναμίες ως άνθρωπος, ίσως είμαι μερικές φορές ανυπόμονος, ίσως είμαι τρελός μερικές φορές. Αυτή η ειρηνευτική διαδικασία ήταν πολύ δύσκολη. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Μελετήσαμε πολλές διαδικασίες και πήραμε από κάθε μία ό,τι μπορούσαμε για την Κολομβία. Την διαδικασία με τον Ήρα, στη Νότια Αφρική, στο Σαλβαδόρ, στη Σριλάνκα. Είχα μια ομάδα πολύ καλών και έμπειρων συμβούλων που με συμβούλευαν από την αρχή. Αν έχετε ένα στόχο και θέλετε να πετύχετε, πρέπει να επιμείνετε. Ήμουν στο πολεμικό ναυτικό και μου δίδαξαν στην ισιοπλοεία ότι πρέπει να έχεις ένα λιμάνι για αποκούμπι. Χρησιμοποιείτε τους ανέμους για να φτάσετε σε αυτό το σημείο του πεπρωμένου σας και αυτό ακριβώς κάναμε με την ειρηνευτική διαδικασία. President, many thanks for having been this on the Global Conversation. Thank you very much.